Ξεκίνησε την 5η στι 10 το πρωί η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τους δικαιούχους και παρόχους του δικαιούχου και παρόχου του προγράμματο επιδότηση διακοπών εργαζομένων, ανέργων και οικογενειών αυτών με επιταγή κοινωνικού τουρισμού περίοδου 2020-2021 του ΟΑΕΔ. Οι ηλεκτρονικέ αιτήσει μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την 5η 2 Ιουλίου στι 12 το βράδυ αποκλειστικά μέσω τη ενιαία ψηφιακή πύλη του ελληνικού δημοσίου gov.gr με του κωδικού πρόσβαση TaxisNet ή του κωδικού πρόσβαση πιστοποιημένων χριστών ΟΑΕΔ. Για πρώτη φορά επιδοτούνται ακτοπλοϊκά εισιτήρια και αυξάνεται η μέγιστη διάρκεια διανυκτερεύσεων από 5 σε 6 βράδια. Επίση, μειώνεται η ιδιωτική συμμετοχή σε όλα τα ξενοδοχεία, ενώ αυξάνεται η επιδότηση του ΑΕΔ. Επίση, για πρώτη φορά προστίθεται ο νομό Εύρου στο ειδικό πλαίσιο των 10 διανυκτερεύσεων και τη μηδενική ιδιωτική συμμετοχή. Οι διακοπέ με το πρόγραμμα επιδότηση μπορούν να πραγματοποιηθούν από την 1η Αυγούστου του 20 έω τι 31 Ιουλίου του 21 σε τουριστικά καταλήματα του Μητρώου Παρόχων του ΑΕΔ. Οι διακοπέ θα έχουν διάρκεια από 1 έω 10 διανυκτερεύσει όταν επιλεχθούν για διακοπέ τουριστικά καταλήμματα των νήσων Λέσβου, Λέρου, Σάμου, Χίου, Κό και του Νομού Εύρου ή μία από τι έξι διανυκτερεύσει όταν επιλεγούν για διακοπέ τουριστικά καταλήμματα τη υπόλοιπη Ελλάδα. Δικαιούχοι του προγράμματο είναι οι ασφαλισμένοι ασφαλισμένε που το έτο 2019 πραγματοποίησαν ω εργαζόμενοι εργαζόμενε με σχέση εξαρτημένη εργασία ιδιωτικού δικαίου 50 ημέρε εργασία στην ασφάλιση του ΕΕΦΚ με εισφορέ υπερεργατική αιστεία ασφαλισμένε που το έτο 2019 έλαβαν από τον ΑΕΔ ω εργαζόμενε 50 ημέρε ειδική παροχή προστασία μητρότητο, ασφαλισμένοι ασφαλισμένε που το έτο του 2019 έλαβαν από τον ΑΕΔ τουλάχιστον 50 ημερήσια επιδόματα τακτική επιδότηση ανεργία. Ασφαλισμένοι ασφαλισμένε που το έτο 2019 συγκέντρωσαν 50 ημέρε αθρηστικά από 2 ή και 3 παραπάνω περιπτώσει, δηλαδή από ημέρε ασφάλιση στον ΕΦΚΑ, με εισφορέ υπερεργατική αιστεία, από ημέρε ειδική παροχή προστασία μητρότητα και από ημερήσια επιδόματα τακτική επιδότηση ανεργία. Άνεργοι ή άνεργε εγγεγραμμένοι στο ειδικό ημητρό ανέργων μέα του ΑΕΔ κατά την ομοιρομηνία λήξη υποβολή αιτήσεων. Οφερούμενα μέλη των δικαιούχων του προγράμματο είναι τα φυσικά νομιμοποιηθέντα ή νομίμω αναγνωριστέντα ή υιοθετημένα παιδιά και γενικά τα παιδιά των οποίων οι δικαιούχοι έχουν τη γονική μέρημνα και επιμέλεια. Ηλικία από 5 έω 18 ετών. Ηλικία από 18 έω 24 ετών, όταν είναι κατά την ημερομηνία λήξη υποβολή των αιτήσεων, άμεσα ασφαλισμένα μέλη είτε του ίδιου του δικαιούχου είτε άλλου γονέα. Ηλικία από 18 ετών και ανεξαρτήτω ορίου, όταν έχουν οποιοδήποτε αναμυρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίω και είναι κατά την ημερομηνία λήξη υποβολή των αιτήσεων, έμεσα ή άμεσα ασφαλισμένα λόγω αναπηρία, χωρί ημέρε εργασία. Οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι έμεσα ασφαλισμένα μέλη αυτών, κατά την ημερομηνία λήξη υποβολή αιτήσεων, όταν πληρούν τι προποθέσει συμμετοχή στο πρόγραμμα, όπω αναφέρθηκαν και υποβάλλουν αίτηση συμμετοχή σύμφωνα με τα στην παράγραφο 4. Οι συνοδοί δικαιούχων ή ωφελούμενων των παραπάνω περιπτώσεων που ανήκουν στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό αναπηρία 67% και άνω όταν υπάρχει ανάγκη συνοδεία. Ο έλεγχο του αριθμού των ημερών εργασία θα γίνει με αυταπάντελτη αναζήτηση από τον ΙΕΦΚΑ με βάση τον άμα που ο δικαιούχο θα συμπληρώσει στην αίτησή του τον αριθμό Μητρώου Κοινωνική Ασφάλιση αυτού. Συμπλήρωση ασφαλμένου άμα μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό του δικαιούχου από το πρόγραμμα. Συμπλήρωση άμα, που αντιστοιχεί σε άλλο ασφαλισμένο, επισύρει ποινικέ και διοικητικέ κυρώσει. Στι περιπτώσει συμμετεχόντων που για οποιοδήποτε λόγο οι μέρε εργασία του δεν έχουν μηχανογραφηθεί από τον ΙΕΦΚΑ, ο έλεγχο θα γίνει βάσει των δικαιολογητικών που προβλέπονται να υποβληθούν. Μη προσκόπηση των δικαιολογητικών αυτών μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό των δικαιούχων από το πρόγραμμα ο έλεγχο του αριθμού των ημερών τη ειδική παροχή προστασία μητρότητα και τη επιδοτούμενη ανεργία, καθώ και τη εγγεγραμμένη ανεργία για τα ΑΜΕΑ, θα γίνει από το Μητρό του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματο του ΑΕΔ. Ο έλεγχο τη συγγενική σχέση και των στοιχείων των ωφελουμένων των μελών θα πραγματοποιηθεί με αυταπάγγελτη αναζήτηση από τον αρμόδιο φορέα με βάση τα στοιχεία που θα συμπληρώσουν την αίτησή του οι δικαιούχοι. Σε ιδιαίτερε περιπτώσει για του οποίου δεν υπάρχουν ή δεν είναι δυνατόν να αναζητηθούν ηλεκτρονικά τα στοιχεία οικογενειακή κατάσταση, ο έλεγχο θα γίνει βάσει των δικαιολογητικών που προβλέπονται για την υποβολή του ο έλεγχο τη ασφαλιστική ικανότητα άμεσα και έμεσα ασφαλισμένων ωφελουμένων μελών θα πραγματοποιηθεί με αυτά πάντελτη αναζήτηση από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα ή από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για να υποβληθούν. Η ασφαλιστική ικανότητα θα πρέπει να είναι ενεργή κατά την ημερομηνία λήξη υποβολή αιτήσεων. Αν και οι δύο δικαιούχοι τη παροχή είναι σύζυγοι, δίνεται η δυνατότητα να λάβουν και οι δύο επιταγή κοινωνικού τουρισμού, ακόμα και αν επιλεγωμένο βάσει τη μοριοδότηση είναι μόνο ένα. Στην περίπτωση αυτή, υποβάλλεται μία αίτηση από τον σύζυγο που βάσει των κριτηρίων του πίνακα μοριοδότηση συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια και έχει περισσότερε πιθανότητε να επιλεγεί. Ο ή ο οποίο θα δηλώνει στα ωφελούμενα μέλη εκτό από τα παιδιά του παιδιά τη και τον σύζυγο σύζυγό τη. Ο δικαιούχο σύζυγο που δηλώνεται ω ωφελούμενο μέλο δεν μοριοδοτείται. Η δυνατότητα ταυτόχρονη επιλογή και των δύο σύζυγων βάσει τη μοριοδότηση του ενό δίνεται και στην περίπτωση που υποβληθούν από αυτού ξεχωριστέ αιτήσει εφόσον συμπληρώνουν στι αιτήσει του τα ζητούμενα στοιχεία του συζύγου. Τα ωφελούμενα παιδιά ή οι συνοδοί μπορούν να δηλώνονται και στι δύο ειτήσει, αλλά σε περίπτωση επιλογή των γονέων του θα εκδοθεί μια επιταγή επωνόματή του στο πλαίσιο τη ένδειξη του δικαιούχου γονέα που συμπληρώνει τα περισσότερα μόρια. Τα ανήλικα παιδιά θα δηλώνονται υποχρεωτικά και από του δύο συζύγου για τη μοριοδότηση. Στην περίπτωση που το ίδιο άτομο υποβάλλει αίτηση ω δικαιούχο, θα δηλωθεί και ω ωφελούμενο μέλο του συζύγου και θα λαμβάνεται υπόψη η αίτηση που υπέβαλε ω δικαιούχο. Αν μόνο ένα σύζυγο είναι δικαιούχο τη παροχή και ο άλλο είναι έμεσα ασφαλισμένο μέλο αυτού, ο δικαιούχο σύζυγο υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση Δηλώνοντα τα ωφελούμενα μέλη και τον δίνει σύζυγό του. Σε κάθε αίτηση πρέπει να δηλώνονται όλα τα ανήλικα παιδιά των δικαιούχων έως 18 ετών, ακόμη και αν δεν εντάσσονται οι ηλικιακά στα ωφελούμενα, προκειμένου να μονοδιοτηθούν για αυτά οι γονεί του.